Το ξέρεις αυτό το τραγούδι, ρε? Αυτό το ξέρω, ναι. Ποιο είναι? Αυτό είναι το... κάτι με το Champions, τι παίζει εκεί. Το 87. Το 87, ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ τώρα ακούγουμε κανονικά. Ναι. Α, ωραία. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είμαστε το ντουέτο εδώ στο Λίμπερο, 107,4. Και έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχω ένα από τους καλύτερους μου φίλους και καλύτερους παίχτες που έχουν εμφανιστεί ποτέ στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Δεν ακούγεται, δεν ακούγονται, ναι, αυτά. Χωρίς καλώδιο. Χωρίς καλώδιο. Καλά, ξεκινάμε. Έχουμε κοντά μας τον Λάζαρο τον Παπαδόπουλο. Γεια σας. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, Λάζαρε, τι κάνεις? Όλα μια καλά. Όλα καλά. Τι θα πούμε σήμερα, θα βάλεις την ατζέντα, θα μιλήσουμε για κάποια θέματα ή θα είναι γενικού περιεχομένου η συζήτησή μας. Είναι λίγο βγάλουμε... αστείο τώρα, είναι λίγο αστείο τώρα αυτό. Από τα γήπεδα, τώρα είμαστε μέσα σε ένα στούντιο. Μπιλί, άνοιξε λίγο αυτό εδώ πέρα, θα πεθάνουμε από τη ζέστη. Είναι λίγο αστείο, αλλά είναι ωραία. Είναι ωραία και δεν είναι ότι δεν παίξαμε, παίξαμε και πολλά χρόνια, αλλά δεν ήταν και πολύ μακριά. Άμα το σκεφτείς, πριν μερικά χρόνια ήμασταν μαζί, κάναμε προπόνηση στα ίδια αποδυτήρια, στο ίδιο ξενοδοχείο, στα Πούλμαν. Και όχι μόνο. Καλά είναι έτσι. Σου κάνει. Μου κάνει. Εδώ στο Λίμπερο, λες και είναι Δεκέμβριος είναι. Έχει ζεστούλα. Τι γίνεται, πού είσαι? Πες μας λίγο έτσι, τι έχεις κάνει από τη στιγμή που σταμάτησες να παίζεις επαγγελματικά. Ναι, καταρχάς από τη στιγμή που σταμάτησα μου λείπει πάρα πολύ το μπάσκετ. Αυτό είναι ένα ζητούμενο. Εντάξει, σίγουρα ήθελα να ασχοληθώ κάτι με το, που έχει σχέση με το αθλητισμό. Έκανα τις ακαδημίες, την GBA και μετά ασχολήθηκα πολύ ενεργά με τις τεχνολογίες. Και κατέληξα να φτιάξουμε μαζί με μια ομάδα το Athlenda. Το Athlenda είναι μια εφαρμογή όπου σου δίνει τη δυνατότητα να φτιάξεις το προφίλ σου, να ανεβάσεις κάποια βίντεο, για αθλητή μιλάμε, και με αυτόν τον τρόπο να προωθείς τον εαυτό σου. Και από την άλλη πλευρά μπορούν να μπουν όλοι μέσα, είτε είναι ατζέντιδες, είτε είναι προπονητές, πανεπιστήμια, κολέγια, και να σε ανακαλύψουν. Στην ουσία... Πόσο άτυχη όμως, τώρα συγγνώμη στη διακοπή, πόσο άτυχοι είμαστε εμείς που δεν είχαμε όλη αυτή την τεχνολογία στα δικά μας πρώτα βήματα. Δηλαδή 16-17 εκεί πέρα που αρχίζαμε να ξεχωρίζουμε με το ταλέντο μας, που έπρεπε μέσω διαστόματος να μάθουν κάποιοι για μας. Ενώ τώρα εσύ έχεις φτιάξει αυτή την εφαρμογή, να πούμε ότι ο Λάζος την έφτιαξε μόνος του αυτή την εφαρμογή. Δεν είναι κάτι που... Πρώτον, δεν έχει χρέωση για τον ναι, αθλητή. Είναι εντελώς δωρεάν. Είναι δωρεάν. Όλοι οι μικροί και μεγάλοι μας φίλοι εδώ πέρα, μπασκετμπολίστες, γενικά από όλα τα αθλήματα, μπορούν να φτιάξουν ένα προφίλ. Πώς κάνουν, ας πούμε, στο Facebook έχεις ένα προφίλ ή στο Instagram και ανεβάζεις κάποια πράγματα. Το Athlenda είναι κάτι παρόμοιο, ας πούμε, αλλά ανεβάζεις τις αθλητικές σου επιδόσεις. Έτσι είναι. Εμείς ήμασταν άτυχοι κατά κάποιο τρόπο και ακόμα αυτή η ατυχία συνεχίζει να υπάρχει, γιατί αν αναλογιστείς και σκεφτείς λίγο, στα 18, στα 17 δεν είχαν ανακαλυφθεί πολλά ταλέντα. Όπως ο Παπαλουκάς, παραδείγματος χάρη, δεν έπαιξε ποτέ εθνικές ομάδες. Ο Διαμαντής, ο Αντετοκούμπο. Ο Αντετοκούμπο. Φαντάσου τώρα. Συγγνώμη, ο Παπαλουκάς, πότε ήρθε, πού ήμασταν? Ήμασταν στην στη Τουρκία. Νομίζω ήμασταν η Τουρκία ή η Βραζιλία. Η Τουρκία ή στη Βραζιλία, δεν θυμάμαι. Στη Βραζιλία είναι το 2000, που πήγαμε ψιλοβόλτα, πήγαμε εκεί. Για πανάκια, ναι, ναι, ναι. Δεν είχαμε περάσει στην Ολυμπιάδα του 2000 που είχε γίνει στο Σίδνεϊ. Ναι. Τότε εμφανίστηκε ο Παπαλουκά. Τότε, ναι, με τον οικονόμου που ήταν, με τον Νίκο τον οικονόμου. Τον είχε πάρει ο οικονόμου δωμάτιο και... Εντάξει, γυρνάμε το live τώρα αυτή τη στιγμή. Ναι, κάνουμε και live στο Instagram. Στο Instagram, όσοι θέλετε. Δεν ξέρω και στο Γιάννη, τον Γιαννούλη, θα μπορείτε να μπείτε μέσα. Στο Instagram του Γιάννη Γιαννούλη. Εγώ κάνω πως φοράω ακουστικά, αλλά είναι χωρίς καλώδιο. Δεν υπάρχει. Αλλά για να δείξω, να μεταφέρω στην ατμόσφαιρα του ότι είμαστε στο ράδιο και είμαστε εδώ. Είμαστε on air. Στον αέρα. Πολύ ωραία, λοιπόν. Αυτά είναι για να δείξουμε ότι είμαστε και έχουμε και δεύτερα ακουστικά. Γιάννη, μπορείς να βάλεις και εσύ. Ναι, φέρω να βάλω γι' αυτό. Και αυτά είναι... Ούτε αυτό είναι στην πρίζα, αλλά δεν πειράζει. Αυτά είναι χωρίς καλά, δεν πειράζει. Εντάξει. Λοιπόν, είμαστε χωρίς διαφημιστικά μέχρι στιγμής. Διαφημιστικά σε 5 λεπτά θα πούμε. Σε 5 λεπτά, άρα πρέπει να καλύψουμε κάπως τα 5 λεπτά, να πούμε διάφορα πράγματα. Σιγά σιγά. Κάτσε, πιάσουμε τώρα τον Παπαλουκά που είπες. Ναι, ο Παπαλουκάς, αν ήταν ο Παπαλουκάς εδώ, τρεις μύτες δηλαδή. Τρεις μύτες, ο Παπαλουκάς είναι ο πρόεδρος.
Είναι ο πρόεδρος. Να πούμε ότι είναι ο πρόεδρος. Μπορούσε και να μην χωρούσε εδώ μέσα. Χωρούσε να πάρουμε ένα τηλέφωνο. Θα παρεξηγηθεί. Είσαι στον αέρα. Δεν με ρωτήσατε, δεν πήρατε την άδειά μου και τέτοια. Όχι, είναι καλό παιδί, αλλά μη σκάσει μύτη. Γιατί άμα σκάσει μύτη, τελείωσε. Έχουμε θέματα. Ναι. Τι άλλο εκεί πέρα, εσύ εθνική ομάδα έπαιξες το 2000 κι εσύ. Το 2000 νομίζω μαζί κάπου ξεκίνησα. Όχι, εγώ ήμουν λίγο πιο μετά από σένα. Ναι, είμαστε και διαφορά ηλικίας. Την αληθινή. Την αληθινή. Δεν ξέρω πόσο χρόνο είμαι. Εσύ. Το 80 είμαι γεννημένος. Ο Λάζαρος, θα σου πω μια έτσι, όχι μια ιστορία, ένα γεγονός. Πάντα ρωτάγαμε τον Λάζο επειδή γεννηθεί στη Ρωσία, όπως όλοι ξέρουμε και αυτά. Λέγαμε, Λάζαρε, πόσο χρόνο είσαι, και έλεγε, γεννηθείς το 80. Ναι ρε, αδερφέ, πόσο χρόνο είσαι. Μέτρα. Μέτρα. Εύκολο είναι. Όχι, ήταν ωραία και πολύ ωραία χρόνια και ωραία περάσαμε. Και εθνικές ομάδες και στον Παναθηναϊκό παίξαμε μαζί. Σε πολλά παιχνίδια, All-Star Game. All-Star Game, τελικούς, αντίπαλοι πάρα πολλά χρόνια. Αντίπαλοι πάρα πολλά χρόνια. Και θυμάμαι πάρα πολύ καθοριστικό... Χαρακτηριστικά, μάλλον θυμάμαι σε κάποια φάση είμαστε αντίπαλοι. Πάω και Ηρακλής, πάω να βάλω ένα καλάθι, το χάνω και με λες με ταμπλό, ρε Λάζο, με ταμπλό. Είδες να βοηθήσω τους νεαρούς, αφού είμαι. Είμαι ένα καλό παιδί. Εμφανίζονται εδώ ο κόσμος, έρχεται, μπαίνουν, βγαίνουν. Ωραία, ωραία. Ήμασταν. Εντάξει, ωραία, όμορφα χρόνια. Α, γυρίσουμε λίγο πάλι πίσω στο Αθλέντα. Θέλω να μου πεις. Είμαι εγώ τώρα, ξέρω, 15 χρονών. Κάνω ένα προφίλ, νιώθω ότι έχω ένα ταλέντο, έχω ολόκληρα παιχνίδια μπορούν να αποθηκευθούν μέσα στο προφίλ μου. Ναι. Στο ατομικό μου προφίλ. Ναι, αυτό είναι και το πλεονέκτημα. Βασικά, κάποιος σκάουτερ, κάποιος που παρακολουθεί ένα ταλέντο, θα χρειαστεί 2-3 λεπτάκια για να δει κάποια από τα highlights σου. Και άμα σε εντοπίσει και του αρέσει, θα θέλει να δει όλο το παιχνίδι. Άρα αυτός που θα φτιάξει το προφίλ του θα πρέπει να ανεβάσει και ολόκληρο το παιχνίδι. Έτσι θα ανεβάσει πολύ τις πιθανότητες στο να το δουν καλύτερα. Φανταστείτε τώρα, ένα σκάουτερ μπορεί να δει 10 με 20 παίκτες την ημέρα. Άρα θα δει 2 λεπτά, 3 λεπτά, τα highlights του. Και από αυτά τα 20, το 1-2 προφίλ θα το κάνει ενδιαφέρον. Εκεί λοιπόν θα μπει και θα δει το full αγώνα. Αν δεν έχεις full αγώνα, θα χάσεις αυτή την ευκαιρία το να δείξεις το ταλέντο σου. Αυτό μπορείς, ας πούμε, να τσιμπήσεις από το YouTube. Δηλαδή, άμα ανέβει ο αγώνας και παίρνεις τη διεύθυνση, πώς το λένε αυτό, από το YouTube. Είναι εύκολο, με ένα URL. Παίρνεις copy-paste το URL, το κολλάς και αυτόματα το βίντεο είναι πάνω στο Αθλέντα και μετά έχουμε τη δυνατότητα στο Αθλέντα, το δίνουμε τη δυνατότητα με ένα κουμπάκι, πατάς το κουμπάκι και κόβεις τη φάση. Δηλαδή, βλέπεις τον εαυτό σου κάπου να κάνει δίποντο ή τρίποντο, πατάς το κουμπάκι όση ώρα διαρκεί η φάση, το αφήνεις και σου λέει το πρόγραμμα τι είναι, δίποντο, τρίποντο ή βολές. Λες, δίποντο. Α, σε ρωτάει. Δηλαδή, σε ρωτάει τι είναι, το καθοδηγείς, το ταγκάρει στην ουσία και έτσι παίρνει και φτιάχνει τις φάσεις, φτιάχνει ο καθένας τα highlights του. Ωραίο, πολύ ενδιαφέρον. Και δεν χρειάζεται μετά να πάει να ψάχνεις και manager και να πας να ρωτάς ότι έχω ένα γνωστό, έχω, ξέρεις. Προωθείς τον εαυτό σου ακριβώς έτσι πως πρέπει. Έτσι. Αν όντως παίζεις καλά, αν όντως έχεις ταλέντο, σίγουρα θα σε εντοπίσουν. Έχουν εντοπιστεί πάρα πολλά ταλέντα. Ένα πολύ πρόσφατο είναι το story του Chris Wamba. Πάμε στο διάλειμμα και θα γυρίσουμε γιατί όλοι λένε ότι ο Άρης τον βρήκε και ότι αυτό και επειδή γνωρίζουμε τι γίνεται, θέλω να το πεις εσύ γιατί εσύ τον βρήκες. Ναι. Είχα μια απορία. Έχουμε δύο live ταυτόχρονα. Άμα γυρίσουμε το ένα στο άλλο, τι θα γίνει, ρε παιδιά. Ναι, ρε, τι γίνεται. Πόσους users εγώ. Τέλος πάντων, πάμε στο διάλειμμα να πούμε να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας. Είναι το Spa Privé, η Ιωάννη Κολέτη 24, από οποία μετά θα πάμε. Να, ωραία. Θα πάμε από εκεί πέρα. Έχει μασάζ, χαμάμ, σάουνα, τζακούζι. Α, τα έχει όλα αυτά. Τα έχει όλα. Θα πάμε από εκεί πέρα, μας περιμένει. Τον είπα γιατί είμαι και λίγο έτσι αρρωστούλης, τι είναι ό,τι καλύτερο. Ακουστικά ακούγονται. Όχι, δεν ακούγονται, δεν έχω το καλώδιο. Αλλά βλέπω την Ναταλία που με παρακολουθεί. Θα πάμε στο σπα, θα αργήσουμε. Θα αργήσουμε λίγο. Η Ναταλή είναι σύζυγος. Ναταλή, κακτελά, χαρασιό, νορμάλι. Ρώσικα. Και ο Γιάννης Ομαλιάς, ο οποίος barber shop, τώρα έχει βάλει και γυναικείο. Okay. Μα στηρίζει το στηρίζουμε, αυτό είναι που φτιάχνει, με φτιάχνει τη μόστρα όλη εδώ πέρα, κουρεύει, ξερίζει. Νικομηδίας 11, στη Σταυρούπολη. Πάμε στο διάλειμμα
και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά να συνεχίσουμε. Επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε, ναι. Αυτό ήταν ο Νίκος ο Μακρόπουλος που ακούσαμε. Τώρα σε ακούω και από εδώ. Ναι, αφού τα βάλαμε στην πρίζα. Εντάξει. Για να παίξουμε επαγγελματίες. Τώρα είμαστε και live. Ναι, Μιχάλης Κακιούζης βλέπουμε μέσα στο live, παρακολουθεί. Μιχάλης Κακιούζης. Ναι, να μπει μέσα να πάρει τηλέφωνο τώρα στο Λίμπερο. Πάρε στο Λίμπερο, ρε. Βλέπουμε και την Ευγενία Ζαχαριάδου, is watching. Γεια σου Ευγενία, είσαι να ξέρεις είσαι live στο Λίμπερο. Ανέβασε Λίμπερο. Λοιπόν. Λοιπόν, πες μας λίγο τι έγινε με αυτό το παιδί από, από πού τον βρήκατε. Από το παιδί από το Κονγκό, ο Chris Wamba. Αυτόν τον βρήκε ο Άρης μέσα από το Αθλέντα, αλλά παρεπιπτόντως, χαζεύοντας και εγώ βλέποντας, τσεκάροντας τα προφίλ, είδα ένα παιδάκι 15 χρονών, ο οποίος πηδούσε και το κεφάλι του έφτανε στο στεφάνι. Συγγνώμη, διακόψω. Έχω πάει στο, στο Κακιούσι να φάω ένα μεσημέρι και μπαίνει μέσα. Πριν γίνει, τώρα 4-5 μέρες πριν γίνει όλο το μπαμ και... Και ρωτάω το Λευτέρη, ποιος είναι αυτός τώρα, είμαι μαύρος, 2 μέτρα, λέω, τον πάρουμε στον ΠΑΟ, ξέρω εγώ ποιος είναι. Μου λέει, τον έχει ο Λάζαρος και τον έχει πάει στη Σύνδο. Αυτό ήξερα. Και για πες, συνέχισε. Ναι, κάπως έτσι ήταν, βλέποντας το βιντεάκι, είδα από πίσω το σήμα της Σύνδο. Και λέω, τι γίνεται, εδώ ήταν ο Γιώργος ο Παλογιάννης εκεί, πήρα κατευθείαν τηλέφωνο να μάθω τι και πώς και με είπε, όντως είναι ένα παιδάκι από το Κονγκό, μετανάστης, ο οποίος έρχεται και παίζει μπάσκετ όλη μέρα. Και από εκεί και πέρα τον είπα πώς να φτιάξει καλύτερα το προφίλ, πώς να ανεβάσει καλύτερα, να φτιάξει καλύτερα τα βιντεάκια του. Τα έκανε απλά σε ένα job opening που είχε κάνει ο Άρης. Και εγώ τα έφερα αυτό. Μπράβο, δεν ακούγουμε. Και λοιπόν σε αυτό το job opening τον είδε ο Άρης, τον είδε ο Βαγγέλης Αγγέλου και τον πήρε. Τον πήρε με την πρώτη, το δοκίμασε, ήρθε, τον φώναξε ένα δοκιμαστικό και το πήρε. Εντάξει, το παιδάκι είναι πάρα πολύ ταλαντούχο, έχει απίστευτη... Τι ηλικία έχει? Είναι 17 χρονών, τώρα θα κλείσει τα 18 το Δεκέμβριο, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ένα παιδάκι 17 χρονών, ο οποίος δεν έχει ξαναπαίξει 5-5, δηλαδή η πρώτη φορά το δώσανε μπάλα για να παίξει και να δει και να καταλάβει τι γίνεται. Φανταστείς ένα παιδάκι όπως το Κονγκό ζούσε 20 χιλιόμετρα από το γήπεδο, το δίνα 15 ευρώ για να παίρνει ταξί, να παίρνει το λεωφορείο και να πηγαίνει στο γήπεδο. Και αυτό άντρωγε και παγωτά και πήγαινε τρέχοντας κάθε μέρα στο γήπεδο 20 χιλιόμετρα. Έκανε την προπόνηση και γυρνούσε 20 χιλιόμετρα πίσω. Αυτό πήγα και τόσο ψηλά. Πόδια, σαν τα δικά μου. Λοιπόν, μας παρακολουθούν πάρα πολύ. Δημήτρης Θεοφάνος εδώ, ολέ. Πάρα πολύ στο Facebook, αλλά και... Αλλά δεν, να μην μας παρακολουθείτε στο Facebook, να ακούσετε στο Λίμπερο. Και μέσω e-radio μπορεί να μας ακούτε. Από πού, για πες μας λίγο πού θα συντονιστούν όλοι. Θα πάνε στο e-radio.gr okay. Και να βρουν το σταθμό το Λίμπερο, να γράψουν απάνω στην αναζήτηση και θα μας ακούνε live. Ο Κακιούζης πού είναι? Ο Κακιούζης Λευτέρης είναι εδώ, είναι ακόμα live. Ο Κακιούζης ή ο Κακιούζης? Κακιούζης. Ο Μιχάλης. Ναι, ο αρχηγός. Ο αρχηγός. Ο αρχηγός. Σταύρε, Τρούπης, Wamba λέμε και κλαίμε. Μπράβο, πολύ ωραία. Ένας, ένα, δύο, ενός εύκολα, λέει ο Νίκος ο Βαρβαδούκας. Πελάτης και εσύ, Νίκο. Μπράβο. Ποιος, ένας, ένα, δύο, ενός, ποιος. Αν πέσουμε τώρα. Εμείς οι δύο. Εμείς οι δύο, ποιος θα κερδίσει. Τώρα να πάμε. Όπως είμαστε. Όπως είμαστε. Σε κερδίζω 11-6. 11-8 εγώ πιστεύω. 11-8 θα κερδίσω εγώ βέβαια. Εγώ θα κερδίσω. Πρώτα είμαι πιο γυμνασμένος όπως είναι. Όχι, δεν υπάρχει. Θες τώρα να... δεν έχει κάμερα εδώ. Ναι, δύο κάμερες. Δύο κάμερες, ναι. Να σκουθούμε τώρα να λέμε. Όχι, εγώ πιστεύω άμα πάρω την μπάλα εκεί κάπου θα τελειώσει. Θα έχει 8-0, θα βάζεις η καλάθια και μετά στο 8 θα το χάσεις. Όποιος το χάσει, ο άλλος θα κερδίσει. Τελείως. Θα είμαστε καλύτερα επιθετική παρά αμυντική. Άρα θα κερδίσω εγώ. Γιατί στο BDB ποιος θα είναι. Να πω ότι πραγματικά ο Λάζαρος είναι ο καλύτερος center for, πεντάρι, pivot, όπως το λέω το ονομάζουν όλοι, που έχει παίξει ποτέ με τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδος. Δεν κάνω κομπλιμέντα, δεν κάνω αυτό. Ξέρεις, όλοι ξέρουν εδώ πέρα ότι λέω την αλήθεια και ό,τι μου έρχεται το λέω. Και έχω πει και σε μια συνέντευξη που μου είχαν ερωτήσει ότι άμα ήσουν κοντός μπορεί να ήσουν ακόμα καλύτερος παίχτης.
Δηλαδή, άμα ήσουν διάρη, άμα ήσουν playmaker, δηλαδή ήσουν 90, ας πούμε, και έπαιζες άλλη θέση. Γιατί πραγματικά οι κινήσεις που είχες, που έχεις ακόμα, γιατί και τώρα είναι, κάτω από το καλάθι, το πώς έβλεπες τις βοήθειες να έρχονται, πώς έσπαγες την μπάλα απέναντι weak side, δηλαδή όλα αυτά τα τεχνικά που χρειάζεται η κάθε ομάδα, ήσουνα από τους... Όχι, είσαι ο καλύτερος που έχει παίξει ποτέ τη θέση του pivot στην Ελλάδα. Να συμφωνήσω. Συμφώνησε. Συμφωνώ. Και αλλά, είπα ψάνω. Ναι, αλλά εγώ όμως είμαι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος Έλληνας ψηλός. Ας θα το πω εγώ αυτό. Στην Ελλάδα. Το ξέρεις αυτό? Όχι, γιατί? Εδώ και 2 χρόνια, δεύτερος μου χρόνος, είμαι ο καλύτερος Έλληνας ψηλός αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Που πριν 2 χρόνια. Μόνο τα βγάζει αυτά. Δικά σου. Αλήθεια σου λέω. Για πες μου, που τα πριν 2 χρόνια ήμουν δεύτερο κάτω. Ξέρετε, ήταν ο πρώτο. Ποιο? Ο Μπουρούση. Που έπεσε στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, κάτω από μένα είναι τώρα, σήμερα. Έφυγε, πήγε στην Κίνα. Τώρα εγώ είμαι μόνο μου. Τώρα δεν έχω αντίπαλο. Ναι, ωραία τα μέτρηξα αυτά. Βγάζω κι εγώ, να πω κι εγώ ένα δικό τι, μου. Τι, να βγάλω τώρα. Ο καλύτερο CEO. CEO. Ναι, CEO. CEO. Τσέο. Ο καλύτερο Τσέο. Στα ρώσικα πώς είναι? Μπορεί να είναι ο καλύτερο στον κόσμο. Υπάρχει καλύτερο. Δεν ξέρουμε. Πρέπει να το πει, ρε. Εντάξει, εγώ με τον Γκόλκα εδώ πέρα με ρωτάει και μου λέει και διάφορου. Δηλαδή μου λέει το Μαυροειδή. Εγώ ούτε τον βλέπω. Εσύ τον έβλεπε? Όχι. Μαυροειδή, είσαι εδώ. Όχι, είναι καλό. Καλό είναι, αλλά. Αλλά είσαι καλύτερο. 4 φάουλ. Αμέσω. Άλλο. Παπαδόπουλος, αλλά δεν είμαι ενεργός. Όχι, είσαι όχι. Από τους ενεργούς, λες. Εγώ από τους ενεργούς. Αφού είμαι ενεργός, ακόμα παίζω. Εντάξει, από τους ενεργούς. Αυτό λέω. Ποιος μπορεί να με σταματήσει στο Αστέντιον τώρα, αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή. Φώτσες τεσάρι, αφού δεν μπορεί. Φώτσες τεσάρι. Δεν μετράει. Και... Βουγιούκας. Βουγιούκας μπορεί, όχι, δεν μπορεί. Πιο αργός και πεθαίνει. Πιο αργός και από σένα είναι. Αλλά είναι καλός παίκτης. Είναι καλός. Ξέρει να διαβάσει, ναι, είναι καλός. Αλλά είναι λίγο αργός. Ναι. Έχουμε όμως Βαρβαδούκας και Θεοφάνους και Ευγενία λέει όχι, ναι. Όχι, ναι, τι όχι, ναι. Δεν ξέρω, λέει όχι, κάτι κάπου όχι. Λοιπόν, είμαστε εμείς εδώ. Ποια θέματα θα αναλύσουμε, Γιάννη, πες μας λίγο. Ποια θέματα μπορούν εδώ πέρα μας στέλνουν, μου λέει ένας φίλος εδώ πέρα, ότι ο Λάζαρος, αν και αναπληρωματικός, ήταν σημαντικό, είχε σημαντικό ρόλο στην κατάκτηση της Ευρωλίγας το 2002. Παιδιά, όχι, το 2012. Το 12. Το 12 με το Ολυμπιακό το πήρες? Ναι, έχω, ναι, το 12 είναι με το Ολυμπιακό, έχω ξεχάσει. Τον τους... αγαπάμε και εμείς τον αγαπάμε τον Λάζαρο. Εντάξει, ναι. Έχουμε πάρει και μια Ευρωλίγκα έτσι μαζί. Ναι, το 2002. Μπράβο. Μόνο Ευρωλίγκα, τι άλλο έχουμε πάρει μαζί? Και ήταν εκείνη τη χρονιά είχαμε κερδίσει τίποτα? Όχι. Τίποτα άλλο, όχι. Ήταν μόνο Ευρωλίγκα. Κύπελο χάσαμε, πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚ. Πάντως, ναι. Τι ωραίο ήταν που ο Παναθηναϊκός πήρε την Ευρωλίγκα το 2002 που ήμασταν εμείς, το 2001-2002. Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα Ελλάδος και ο Ολυμπιακός πήρε το κύπελο. Mm-hmm. Έτσι ήταν, ναι. Έτσι ήταν, ναι. Ναι. Ωραία ήταν. Ωραία ήταν. Τώρα πώς το βλέπεις την Ευρωλίγκα, τώρα αυτό με το 30 παιχνίδια. Θα πιάσουμε λίγο αυτό το θέμα. Όλοι με όλους, πρωτάθλημα. Κοίταξε, το ότι είναι, καταρχάς είναι ωραίο το πρωτάθλημα, είναι top ομάδες, πραγματικά έχει θέαμα, έχει άλλο επίπεδο. Εγώ πιο πολύ βλέπω Ευρωλίγκα παρά να δω το τοπικό το πρωτάθλημα. Δηλαδή, σπάνια θα καθίσω να δω ελληνικό πρωτάθλημα ή ακόμα και το γερμανικό ή το τουρκικό ή το ισπανικό. Ενώ Ευρωλίγκα θα δεις τους καλύτερους, θα δεις τις καλύτερες ομάδες από όλες τις χώρες. Υπάρχει πάρα πολύ καλή πρόθεση, πολύ καλό marketing. Κάνουν φανταστική δουλειά εκεί στην Euroleague. Δηλαδή πλέον έχει αξία αυτό το πράγμα. Όταν πας σε ένα τελικό, εγώ πήγα και είδα το Βελιγράδι, το θέμα ήταν φανταστικό. Ήταν φανταστικό. Ναι, πιστεύω ότι, όχι πιστεύω, βλέπω ότι η Ευρωλίγκα, ο Μπερτομέο εκεί πέρα προσπαθεί να κάνει πολλά πράγματα, κάνει πολλά πράγματα. Σήμερα είδα ένα βιντεάκι, δεν ξέρω με το είδες, ο Παπαλουκάς με τον Αρλάουσκας. Κάνανε ένα promotion, δύο διαλέγουν μερικούς παίκτες, all star, κάτι. Δηλαδή αυτά είναι πολύ ωραία πράγματα που δεν γίνονται στα τοπικά, στο ελληνικό πρωτάθλημα ή στην Ισπανία γίνεται, γιατί έχεις παίξει στην Ισπανία, εσύ και εγώ έχω παίξει στην Ισπανία. Εκεί παίξαμε αντίπαλοι στην Ισπανία. Όχι, γιατί παίξαμε πιο μικρό. Ναι, πήγες πιο μετά. Ναι, φαίνεται άλλωστε ότι είμαι πιο μικρό. Όσοι μα βλέπουν μπορούν να κρίνουν ότι είμαι πιο μικρό. Να πω ότι ο Λάζαρος λούζεται με το τεσάρι, το νούμερο. Που βάζει τα μαλλιά. Όχι, έχω άσπρες τρίχες. Έχεις άσπρες τρίχες. Έχω και εδώ μουσια βγάζω άσπρα.
Ωραία. Αλλά αυτό τη Ευρωλίγκα, ότι όλοι παίζουν με όλου. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Προτιμούσα παλιά που ήταν τέσσερι ομάδε σε ομίλου. Πιο πολύ suspense είχε. Ναι, οκ, okay, στην αρχή. Μετά όμως όταν βγαίνει το top 16 παραδείγματος χάρη, είναι τότε, φανταστικό. Ναι. Τα play-off είναι φανταστικό. Είναι ωραίο. Κοίταξε, όσο ανεβαίνουν και οι πιο κάτω ομάδες, δηλαδή όταν βλέπεις ομάδες από Γερμανία παραδείγματος χάρη να αρχίζουν να φτάνουν και να φτάνουν σε ένα καλό επίπεδο και βλέπεις derby, το κάθε μάτς είναι derby, εκεί πλέον γίνεται πολύ ενδιαφέρον. Ξέρεις τι άλλο έχει, έτσι τώρα πιάνω από αυτά που λες, δεν υπάρχουν πλέον οι σαραντάρες. Δηλαδή που έπαιζε η Μπαρτσελώνα με μια ομάδα από τη Γαλλία 110-67. Τέρμα, δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν σαραντάρες. Βλέπω μια σαραντάρα εδώ, Ευγενία Ζαχαριάδου έχει κλείσει τα 40. Είναι σαραντάρα, ναι, σαραντάρα. Δυναμίτης. Είναι πολύ καλή, είναι φίλη, αλλά είναι 40. 40. Εδώ σαραντήσαμε εμείς. Ναι, ναι, ναι. Σαραντήσαμε εμείς. Συνάζεσαι πόσο γνώρισε? Το 80 κινημένα είμαι. Με 2038 γνώρισε. Ναι. Περίμενα να μετρήσω. Το 80, ναι, 18. Από μικρό παιδί, εσύ το λες αυτό και ο Πέτζα. Και ο Πέτζα, ναι. Και ο Πέτζα, γιατί το 77. Και ο Ντάρελ Μίτλετον. Ο Μίτλετον, τότε στο Παναθηναϊκό, πότε ήτανε? Πόσο χρόνο ήταν τότε? Ήτανε 39. Ναι. Τζόνι Ρότζερς. Αυτοί οι δύο. Λοιπόν, ήμασταν, παιδιά, για να ξέρετε, ήμασταν 2 χρόνια στο Παναθηναϊκό με τον Γιάννη και τον Ντάρελ Μίτλετον το ξέρουμε 10 χρόνια και τα 10 χρόνια έλεγε ότι ήταν 38, είχε μείνει στο 38 η Μελώνα. Δεν πήγαινε καθόλου. Ο οποίος στην προπόνηση, ο Μπράντοβιτς, ξέρεις ότι όλοι με ρωτάνε για τον Μπράντοβιτς, για κανέναν άλλον, όλοι ας πούμε, και για τον Ντούντα, τον Ιφκοβιτς. Αλλά εντάξει, τον Ιφκοβιτς τον είχα σε πολύ μεγάλη ηλικία, όταν είμαι 18 χρονών, ευτυχώς δεν τον είχα παραπάνω χρόνια. ο Μπράντοβιτς, όταν ξέρεις, κάναμε μία άσκηση, σουτέρναμε κάτι και μας φώναζε, ξέρεις, να μαζευτούμε κοντά του, ποτέ δεν είχε σφυρίχτρα, έκανε αυτό το μισό σφύριγμα, μισό έτσι. Την πρώτη μέρα που πάμε προπόνηση, γιατί είμαστε από την εθνική ομάδα μας που ήρθαμε πιο μετά, ξέρω εγώ, μια εβδομάδα πιο μετά από την προετοιμασία. Και εκεί που ξέρεις, όταν σφυρίζω προπόνηση, εντάξει, γυρνάς και πας. Ο Ρότζερς και ο Μίλτον που κάνανε sprint, θυμάσαι που δεν σφυράζει, και βλέπουμε τώρα τους δύο σαραντάριδες να τρέχουν, ξέρεις, γλύφτες, ρε παιδί μου, τσατσιλίκι. Τώρα, το, ναι, coach, yes, coach, of course, coach. Τι ήταν αυτό. Και μετά, αφού τρέχανε αυτοί που ήταν 40 χρόνια, εμείς έπρεπε να τρέχουμε πιο γρήγορα. Αλλά εντάξει, ήταν καλή χρονιά, ωραία χρονιά. Πολύ προπόνηση. Ο Λάζος τότε είχε πάθει, δεν ξέρω τι είχε πάθει, ο εγκεφαλός του κέντρου για κάτι φυσιστή για κάτι. Τι είχε πάθει τότε? Ναι, τότε είχα κάνει κάτι διέτες, δοκίμαζα κάτι διέτες. να πω ότι ο Ιτούδης ήθελε να σε σκοτώσει. Έχει πει, ας πούμε, το 1/10 από τη διατροφή. Ξέρω κάτι, είχε μια διατροφή να χάσει το λίπος, κάτι. Εντάξει, ήταν και 20 χρονών τώρα ο Λάζαρος. Τι ήταν αυτή, μια διατροφή, τι ήταν? Εντωμεταξύ να πω ότι δεν υπάρχουν διέτες οι οποίες δεν έχω δοκιμάσει. Δοκίμαζα συνέχεια διέτες. Μία έλεγα. Τότε που Κυριακή δεν έπαιρνες τίποτα, τι έκανες? Μια μέρα την εβδομάδα δεν έτρωγα τίποτα, έκανα αποτοξίνωση. Και μετά θυμάμαι έκανα μια διέτα όπου τα τρώγα όλα ξεχωριστά. Έτρωγα μόνο η πρωτεΐνη ή μόνο υδατάνθρακα. Και έλεγα εντάξει, τα τρώω ξεχωριστά, δεν πειράζει, αλλά τα πλάκωνα. Πρωτεΐνη, πρωτεΐνη. Πρωτεΐνη, πάλι γύρω. 1,5 κιλό πρωτεΐνη την πέρα. 4 μπρουζόλες. Ή 2 πάκους μακαρόνια. Είχες αδυνατήσει όμως τότε. Ναι, είχα αδυνατήσει όντως. Είχες στεγνώσει τελείως. Έκανα πολλά λάθη, να πω την αλήθεια. Πολλά λάθη. Όχι λάθη, δοκίμαζες. Δοκίμαζα, αλλά αν είχα κάποιο πιο έμπειρο, αν είχα κάποιον ο οποίος να με καθοδηγήσει, να με έκανε λίγο μέντρο και να με έλεγε, ίσως θα έκανα καλύτερα βήματα στην καριέρα μου. Και τώρα, έχοντας περάσει όλα αυτά, αισθάνομαι την ανάγκη ότι και εσύ, Γιάννη, ότι μπορούμε να βοηθήσουμε νέους αθλητές και μπορούμε να σου πούμε 5 πράγματα παραπάνω, ώστε να μην κάνουν τα λάθη που κάναμε εμείς και να έχουν καλύτερη τύχη. Δεν είναι μόνο τύχη, ξέρεις τι γίνεται, ότι από τότε που ξεκινήσαμε να παίζουμε, τώρα μιλάμε για αρχές δεκαετία του 90 εγώ, 4-5 χρόνια λίγο πιο μετά ο Λάζαρος, τότε οι γυμναστές στις ομάδες υπήρχαν μόνο για μόστρα. Για μόστρα, ας πούμε, έλεγε
κάντε μισή ώρα γύρω-γύρω όλοι το ίδιο. Δηλαδή έτριχε ο Κόρφας που ήταν 1,70 με τον Τζέκο που ήταν 2,10 200 κιλά. Και, δηλαδή ο Κόρφας περπάταγε και γέλαγε και ο Τζέκος είχε πεθάνει. Ξέρεις, όλοι στον ίδιο ρυθμό. Αυτή τη γυμναστική συν τη διατροφή. Εντάξει, εμείς τρώγαμε κοτόπουλο και μακαρόνια. Το τρώγαμε. Μακαρόνια με κοτόπουλο. Τώρα υπάρχουν όλα αυτά οι διαφορές, όλα τόσο εξελιγμένα. Το ίντερνετ. Το ίντερνετ είναι πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Δηλαδή, ας πούμε, ήθελα εγώ να πάω στο NBA, ρε παιδί μου. Είχα όνειρο, όπως όλα τα παιδιά, και εγώ να πάω στο NBA. Πρέπει να στείλω κασέτες, τις κασέτες, τις μαύρες, τις παλιές, τις βαρβάρες, VHS. Λέω, τι να στείλω, ότι έβαλα 15 πόντους, πήρα 10 πόντους, αλλά ο μαύρος από εκεί με έβαλε 20 πόντους. Δηλαδή, δεν είχε να κόψουμε, να κάνουμε highlights, ξέρεις, μόνο επίδεση και κάνα δυο άμυνες. Και στέλναμε τώρα, περιμέναμε αλληλογραφίες και αυτά. Ενώ τώρα και μέσω του Αθλέντα, όπου και να είσαι στον κόσμο, τσακ. Και εγώ επιμένω, πρέπει να μπει και το ποδόσφαιρο πολύ ενεργά μέσα. Από την πρώτη μέρα, γιατί εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε, το 70%. Ναι, το ποδόσφαιρο είναι, είναι το 70% των αθλημάτων. The king of the sport, σε αυτή τη φάση. Και εμείς, σαν αθλέντα, ούτως ή άλλως, αυτή τη στιγμή δοκιμάζουμε, ψάχνουμε να βρούμε μοντέλα. Αν το αναπτύξουμε καλύτερα στο μπάσκετ, μετά θα είναι εύκολο να το γυρίσουμε σε όλα τα αθλήματα. Εντάξει. Ναι, γιατί το μπάσκετ έχει γρήγορες κινήσεις. Ενώ στο ποδόσφαιρο, μία σέντρα, μία πάσα, ένα κόψιμο. Ενώ στο μπάσκετ είναι. Πρώτον, σκοτωνόμαστε εδώ πέρα. Ο Κόλκας μου λέει συνέχεια ότι το ποδόσφαιρο κουράζονται πιο πολύ. Ποιοι ποδοσφαιριστές? Που η μπάλα είναι δεξιά πάνω στο extreme και το αριστερό back κάθεται πίσω και ξύνεται. Έτσι. Και μου λένε ότι κουράζονται γιατί παίζουν 90 λεπτά. Δεν έχουν τρέξει πάνω κάτω, τέκα, 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 τέκα. Και να πηδάνε. Και να πηδάνε και να τρώει ξύλο. Να πηδάνε στο ύψος εννοώ. Ναι. From the rebound, τάπες. Ναι, το μπάσκετ είναι από τα πιο θεαματικά και τα πιο δύσκολα αθλήματα και παίζει και με το μυαλό, Γιάννη. Μόνο μυαλό. 80% μυαλό και 20%. Ναι. Ξέρεις τι μου φαίνεται εμένα, τι μου αρέσει που ναι, λένε ότι παιδί. Δεν είναι μυαλό. Παίρνεις έναν 2-10, τα ίδιο κορμί, ίδια προσόντα, ίδιο γυμνασμένο κορμί και ο ένας δεν μπορεί να περπατήσει και ο άλλος κάνει σούπερ καριέρα. Άρα εκεί είναι θέμα μυαλού. Δεν μπορεί ο καλύτερος παίχτης που έχω δει εγώ στη ζωή μου να παίζει να είναι χοντρός. Ο Μποντιρόγκα. Κοντρούλης. Είχε κοιλίτσα. Κοντρούλης. Για ο Μποντιρόγκα είχε μπάκα. Είχε μπάκα. Και έλεγε MVP of EuroLink και έσφυγε εδώ ότι έκανε την μπάκα του. Τι παίχτωρα ήταν αυτή. Ναι, ήταν καλός παίχτης. Εσύ ποιος ήταν ο καλύτερος παίχτης που έτσι έχεις δει να παίζεις, δηλαδή αντίπαλος συμπαίχτης? Ναι, ο Μποντιρόγκα σίγουρα ήταν ένας από τους καλύτερους. Ο Ντίνο Ράτζα μ' άρεσε πάρα πολύ. Αλλά αυτός ότι μας έβλεπε, λάζε. Ναι, ήταν πάρα πολύ καλός. Ο Σαμπόνης, αυτή ίσως ήταν από τους top players. Και ο Ντίβατς ήταν αρκετά καλός. Δηλαδή, Ντίβατς, Σαμπόνης, Ράτζα, Μποντιρόγκα, αυτούς άβαζα στο top. Ναι. Στο top. Αυτή. Και μετά, εντάξει, σίγουρα θα βάζω το Δημήτρη του Διαμαντίδη, που είναι και καλός συμπαίκτης, το Αντώνη του Φώτση, γιατί τον αγαπάω. Αντώνη, αν μας βλέπεις, σε στέλνω πολλά φιλιά. Θα τον βρούμε λίγο, μήπως τον έχουμε στον αέρα. Θα τον βρούμε. Θα τον πάρουμε τώρα ένα τηλέφωνο. Κάποιο θα πετύχουμε τώρα. Ναι, κάποιος και άμα λέει... κάνουν προπόνηση ατομική ή κανένας. Κάποιος μιλάει ρώσικα και όλας μας βλέπουν και από Ρωσία. Πριβέτ, κάγκελα. Ωραία, να και ο Θεοφάνος ξανά. Η Ευγενία Ζαχαριάδου λέει αν και σαραντάρα, ναι σαραντάρα. Πάρα πολλά μηνύματα, αλλά να μπείτε όλοι στο που να μπουν και να μας ακούσουν. Στο e-radio, στο Libero. Πολύ ωραία. Έχουμε σελίδα που μπαίνει κατευθείαν. Libero.gr και αυτό δουλεύει. Εντάξει, από το e-radio ρε παιδί μου. Ή μπορεί να μπείτε στο gpavlapoint.gr. Έχω εγώ εκεί πέρα ένα, πώς το λένε, που κάνουμε κλικ απάνω. Ναι, και το μας ακούνε κατευθείαν. Το G-Point από πού βγαίνει, Γιάννη, θα το είχα απορία. Το G-Point θα στο αναλύσω μετά το διάλειμμα. Πολύ ωραία. Πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέψαμε. Ακούμε τον Νίκο Μακρόπουλο. Επιστρέψαμε.
Μπράβο. Φοβερό τραγούδι. Το κάνω από την άλλη. Τα χιλιόμετρα, τα χιλιοστά χιλιόμετρα. Ξεκινάει στο Φρατζέλικο με Σταμάτη Γονίδη. Θα πεταχτούμε μια βόλτα στην Αθήνα. Έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία. Μας ακούτε? Ναι. Ναι, ποιος είναι? Τι το κλείσε? Είσαι στον αέρα? Προσπαθούμε να πάρουμε τηλέφωνο τον Αντώνη Φώτση. Αντώνη, αν μας βλέπεις τώρα live από το Instagram, πάρε τηλέφωνο, σήκωσέ το, θα σας πάρουμε από τη Θεσσαλονίκη. 2-31-0 είναι. Πόντος ρε. Νάτσου, Αντώνης, Αντώνης join. Αντώνη, σε παίρνουμε τηλέφωνο από Θεσσαλονίκη, θα δεις για να μπεις live. Πάρε τώρα λέει, πάρε τώρα, πάρε τώρα. Πάρε τώρα, Φώτσης να μπει live. Πάρε τώρα. Λαλίστατος. Και θα... Είναι στον αέρα. Παρακαλώ, παρακαλώ, πείτε μου. Ναι, γεια σας. Δεν το λέω, ρε. Ποιος είσαι? Εγώ, ναι. Αντώνης. Ο Φώτσης, ξέρω εγώ ποιος. Ο Φώτσης. Αυτός που πήρε τηλέφωνο. Τι κάνεις, προπόνηση ατομική? Όχι, ατομική βόμβα. Για να σε καλωσορίσουμε, είναι ο κύριος Αντώνης Φώτσης. Καλώ σας βρήκα. Αυτή η παιχτούρα. Ναι. Είμαστε εδώ με τον Λάζαρο τον Παπαδόπουλο, τον ξέρεις? Ακουστά τον έχω. Τι έπαιζε αυτός, έπαιζε μπάσκετ? Ναι. Καλός παίκτης, είπα. Όταν έπαιζε μαζί μου, καλός ήταν. Όταν τον άφηνα, έπεσε. Έπεφτα. Εσείς τώρα δεν έχετε την ευκαιρία να ακούσετε τον Αντώνη το Φώτση, αλλά όσοι μας ακούσετε στο ράδιο θα τον ακούσετε. Αντώνη, πες λίγο τι έγινε το καλοκαίρι. Έγινε κάτι το καλοκαίρι? Χάσαμε κάποια επεισόδια. Τι έγινε? Τι έγινε το καλοκαίρι? Για ποιο θέμα? Για ένα θέμα. Κάποιος κέρδισε, κάποιος έχασε. Τι στοίχημα? Ναι, πολλά στοιχήματα. Ναι. Πάρα πολλά στοιχήματα με τον Αντώνη το Φώτση. Τα περισσότερα τυχαίνει, δεν ξέρω κατά τύχη τυχαίνει, Αντώνη. Να τα κερδίζω ή κάτι κάνω λάθος? Τυχαίνει, πιστεύω ότι από σένα έχω βγάλει από τα στοιχήματα μεταξύ εμένα και σένα έχω βγάλει πιο πολλά λεφτά από ό,τι έβγαλα από το μπάσκετ. Αλήθεια. Για πες ένα στοίχημα. Οτιδήποτε. Βάζω στοίχημα, είναι σίγουρο θα κερδίσω. Δεν μπορεί να με κερδίσει. Πες ένα στοίχημα που βάλατε. Ένα στοίχημα, το τελευταίο που βάλαμε ήταν ποιος θα βάλει τα περισσότερα καλάθια σε ένα λεπτό. Κάτω από το καλάθι. Ναι. Από όπου θέλεις. Σε ένα λεπτό. Ένα-ένα μετράνε ή δίποτα τίποτα. Ένα-ένα. Έχασα. Ένα-ένα. Πόσα έβαλες? Οφείλω να ομολογήσω ότι έχασα. Ναι. Εσύ πώς έβαλες? Έκανα, εγώ έκανα την άσκηση τη Mike and Drills. Mike and Drills, ναι. Mike and Drills. Δεξί-αριστερό. Ενώ ο Αντώνης σου τα καρφούνε. Μόνο με το δεξί, δεν έχει αριστερό. Δεν έχει αριστερό. Μόνο με το παράθυρο το αριστερό. Το στοίχημα ήταν ποιος θα βάλει τα καλάθια. Όχι, αλήθεια όμως, έχεις αριστερό. Δηλαδή με το αριστερό τι κάνεις? Τι μπορείς να κάνεις με το αριστερό? Ανοίγει το παράθυρο. Όχι. Το φλάσ. Με το δεξί το ανοίγει. Τι βάζει το χέρι πριν. Και όταν πάει να ξυθεί, από την αριστερή πλευρά κάνει έτσι. Έτσι ξύνεται, δεν μπορεί. Με το αριστερό το χέρι. Με το αριστερό το ανοίγω το παράθυρο, κρατάω τον τοίχο. Για να πέσω. Και κάτι άλλο σε σχέση με τα χέρια του, το ξέρεις ότι προσπαθεί να βάλει τα χέρια του στη τσέπη και δεν φτάνουν. Είναι πολύ κοντά. Έχει κοντά χέρια. Έχει κοντά χέρια. Έχει κοντά. Δηλαδή έχει χέρια για ένα 95. Πειραλού το μάκρο. Πειραλού το μάκρο. Γι' αυτό. Εσύ ένα στίχημα που τον κέρδισε, γιατί κάνει τον μάγκα εδώ. Πάνω να στο πει ο ίδιο. Γιατί εγώ παραδέχομαι αυτά που χάνω. Αυτό δεν τα παραδέχομαι. Ναι, όντω έχει κερδίσει κάποια. Το τελευταίο τώρα δεν θυμάμαι σε ποιο. Μόλις τα θυμήθηκα. Πρώτα απ' όλα έχω τον καλύτερο σκύλο στην ηλικία του στην Ελλάδα. Πήρα το χρυσό μετάλλιο. Α, ναι, πες μας αυτή την ιστορία. Απ' την αρχή πες το. Μου λέγε δεν κέρδισα. Ο κύριος αυτός, εγώ του έδειξα φωτογραφίες με μετάλλια, με βάθρα και αυτά. Μου λέγε δεν σε πιστεύω. Έκανε το detective και τον reporter και πήρε τηλέφωνο στη διοργάνωση τα σκυλιά και, με τις και τον εκτροφέα. Και του έλεγε είμαστε, ξέρω εγώ τι έλεγε, από ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Θα θέλαμε να με ενημερώσετε αν βγήκε όντως πρώτος ή όχι. Είπε ναι, βγήκε όντως πρώτος. Και μετά από έρευνα 6 μηνών, ο detective, ο αστυνόμος Αίνης, παραδέχτηκε ότι έχασε και μου έστειλε τα λεφτά. Ευχαριστώ πολύ που υπάρχει και με πληρώνει. Μια ερώτηση. Πόσα σκυλιά ήταν όλα? Δεν έχει σημασία. Εγώ όχι, 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 όχι. Πόσα σκυλιά ήταν? Αποφεύγει. Σκυλιά ήταν όλα. Ήταν 2 σκυλιά, γιατί τα άλλα δηλαδή ήταν. Δηλαδή στα 2 βγήκε πρώτο. Ναι, στα 2.000 βγήκα πρώτος. Εγώ δεν είπα ότι είχε 1.000 σκυλιά. Είπα απλά. Συγγνώμη, σε διαγωνισμό με 2 άτομα κέρδισε.
Ναι, κέρδισε. Κέρδισε. Θα μπορούσε να χάσει κιόλα. Θα μπορούσε να χάσει. Και τον πλήρωσε. Το πλήρωσε. Κοίταξε. Εγώ πήγα σε ένα διαγωνισμό με 2 σκυλιά και βγήκα πρώτο. Αυτό, αν πήγαινε σε ένα διαγωνισμό με 2 σκυλιά, θα έβγαινε τρίτο. Ωραία, Αντώνη, να μας περιμένεις στους Παξούς. Μπορεί να έρθουμε παρέα. Βεβαίως, κανένα πρόβλημα που θέλετε. Να πούμε για τον Αντώνη, έχει τις βίλες του. Πώς λέγονται οι βίλες, μία εν Αντώνης. Ναι, βάζω διαφήμιση, ρε. Τι να κάνω, αλλιώς θα φάω ξύλο. Ναι. Άρα όσοι θέλετε, όσοι θα περάσετε στους Παξούς και θέλετε να πάτε να κάνετε διακοπές, θα πάτε. Θα σας δώσουμε το κινητό του στον αέρα για να το επιμένετε. Πόσες γυναίκες, οι άντρες θα μου στείλουν μήνυμα. Ναι. Τι θέλω να πω, έχει site σε αυτό. Τι πράγμα. Έχει site που μπορούν να βρουν τα σπίτια που νοικιάζεις. Όχι, site δεν έχω, το έχω δώσει στην εταιρεία. Να μιλήσουν με την εταιρεία. Μα φέρνουν agnitravel.com.gr, δεν ξέρω τι είναι. Εάν μπορώ να τους βοηθήσω και εγώ ίδιος, θα χαρώ ιδιαίτερα. Λοιπόν, μία ερώτηση για να σας αφήσουμε, γιατί είσαι λίγο κουρασμένος από ό,τι. Ποιος είναι ποιος ήταν καλύτερος παίκτης? Εμείς παίζουμε μπάσκετ, Γιάννη, με καταλαβαίνεις. Εμείς παίζουμε μπάσκετ ακόμα. Ναι, ρε, αντέχουμε. Εμείς, ενώ κάποιοι άλλοι δεν έχουν πόδια. Κάποιοι άλλοι το έχουν γυρίσει στα αθλέντα. Τελεία.com. Ναι, GR. Ποιος ήταν καλύτερος παίκτης, εγώ ή ο φίλος ο Λάζαρος? Ποιος ήταν καλύτερος σε τι πράγμα? Παίκτης, μπασκετμπολίστας. Κοίταξε να δεις, για να μιλήσουμε παίχτες πρέπει να πάρουμε το μυς. Εάν πάρουμε τον τομέα, έχω τα πιο δυνατά πόδια, εντάξει, αυτό δεν χρειάζεται, πιστεύω, να μιλήσω καν. Εάν υπήρχε εικόνα, θα μίλαγε από μόνη αυτή τη στιγμή. Γενικά, all around. Γενικά, all around, ήσουν πολύ τυχερός που ήσουν συμπαίχτης μου. Άρα, Αντώνη. Αυτό ανέβηκες πολύ. Αυτό ανέβασε πολύ. Εντάξει, Αντώνη. Σε πόσο μάλλον παίξατε? Πέρα από την πλάκα όμως, και οι δύο, δεν το λέω επειδή με πήραν τηλέφωνο, είναι από τα καλύτερα παιδιά και από τους καλύτερους παίχτες που έχω γνωρίσει. Μπράβο, Αντώνη. Ευχαριστώ, σ' αγαπάω πολύ. Και σε φιλάω στον αέρα live. Τα λεφτά, μόλις κλείσουμε τα λεφτά να μου στείλετε. Έτσι, αυτό που συμφωνήσαμε. Είσαι λίγο σφιχτός με τα λεφτά, έτσι παίζει. Μπορώ να πω κι άλλα, άμα θέλετε, κολακευτικά σχόλια. Δεν έχω πρόβλημα. Άσε, ανεβαίνει πολύ τιμή και δεν είμαστε. Εντάξει, όπως θέλετε. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Αντώνα, ρε Φωτσέ. Να πούμε και συγχαρητήρια από το γήπεδο του Λυσιακού, για όσους δεν το ξέρουν. Ευχαριστώ πολύ. Πήρε το όνομά σου. Μπράβο, το είναι αξίζεις. Είναι πολύ μεγάλη τιμή αυτό. Και συγχαρητήρια για από μένα. Έχετε τα φιλιά μου, καλά να περνάτε και ό,τι καλύτερο εύχομαι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Γεια σου, Αντώνα. Έγινε. Γεια χαρά, πολλά φιλιά. Κλείστον. Γεια σου, λέμε εδώ. Ναι, ήταν παιχταράς, όντως. Τον έκανα εγώ λίγο παίχτη, λίγο τον έδινα κάποιος παίχτης. Παίξατε Δυναμό Μόσχας μαζί. Δυναμό Μόσχας, Παναθηναϊκό και Εθνική. Ναι, εκεί. Α, Ιταλία δεν παίξατε μαζί με τον Μπορούσι. Ιταλία, ναι, έπαιξε με τον Μπορούσι. Ναι. Αλλά ήμασταν 3 χρόνια στην Δυναμό, οι 2. Και ήμασταν 1 χρόνο στο Παναθηναϊκό. Αλλά ήμασταν όλα τα χρόνια στην Εθνική, ήμασταν δωμάτιο. Το πιο χαβαλέ δωμάτιο. Το πιο χαβαλέ δωμάτιο, ναι. Μπορώ να το πω κι εγώ. Εμένα πάντα με βάζαν με κάτι. Οποίοι είχαν κάποια προβλήματα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εσείς ήσασταν τυχεροί γιατί είχατε πάντα το μόνιμο δωμάτιο. Μία μου είχαν με τον Καλαϊτζή, τον Γιώργο, ο οποίος μιλάει σε όλο τον κόσμο στον πληθυντικό. Τι κάνετε, καλά είστε και αυτά. Μετά με έβαλαν τον Παπαλουκά που δεν κοιμόταν ποτέ. Οκ, να Παξής Βίλα, Θάλασσα Τζόινγκ. Μπείτε όλοι στο Λίμπερο. Νομίζω το Λίμπερο είναι από το number one ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή. Έχει 15% ακροματικότητα. Έχουν σπάσει όλα τα κοντέρ. Έχουν σπάσει και τώρα θα πάει στα 16. Θα την πάρουμε τη μανάδα, θα την τσιμπήσουμε. Ναι. Πολύ ωραία. Άρα μπαίνετε μέσα, κάνετε like στις σελίδες του Γιαννούλη και τη δικιά μου οπωσδήποτε. Μπράβο, εδώ βλέπουμε στο live ήρθε η Ναταλία. Ναταλία, γεια σου, θα αργήσω σήμερα. Σωτήρης, βλέπουμε, χαμός γίνεται. Φώτσης forever, πολλά μηνύματα. Εντάξει, ωραία δεν είναι το ράδιο. Είναι ωραία, εγώ το πήρα λίγο πιο δύσκολο. Ήθελα να προετοιμαστώ, να φέρω χαρτιά, να κάνω τι θα κάνουμε τώρα. Αλλά εντάξει, μαζί σου βρίσκουμε τι θα πούμε. Πάντα έχουμε την χημεία, όπως και παίζαμε και μαζί. Μας άρεσε πολύ. Ένας φίλος εδώ πέρα έχει μια ερώτηση. Τι ομάδα είσαι, Λάζαρε? Τι ομάδα είμαι? Ναι. Να πω πολύ.
να είμαι διπλωμάτης, ότι ομάδα είμαι. Καταρχάς δεν μ' αρέσει, δεν είμαι φιλαθλός, δεν μ' αρέσει να λέω είμαι κάποια ομάδα. Είμαι φίλο Ηρακλής, γιατί ξεκίνησα από εκεί, ας το πούμε κάπως έτσι. Ναι. Φίλο Ηρακλής. Εγώ είμαι λίγο πιο κάφρος, λίγο. Είμαι λίγο με τον ΠΑΟΚ. Εγώ είμαι με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, τι να κάνουμε. Οι πρώτες αγάπες πάντα μετράνε. Ναι. Παίζει αυτό. Πρώτη αγάπη δεν τη ξεχνά. Βέβαια. Όπως και στα ερωτικά. Και στα η πρώτη που... Ναταλία που μας βλέπεις. Είσαι μοναδική γυναίκα που τη γνώρισες 16 χρονών. Και... 19. 19. Εντάξει. Πριν τα 16 ό,τι πρόλαβα, πριν 19. Τα μπερδεύω. Το 80 είμαι, παιδιά. Όχι, είναι ωραία. Τι άλλο μπορούμε να πούμε εδώ πέρα που να ενδιαφέρει τον κόσμο. Κοίταξε, είσαι και ψαροτουφεκάς. Ναι, κάνω και ψαροτουφεκό. Είμαι ψαροτουφεκάς. Γενικά μου αρέσουν πολύ διάφορα χόμπι. Κατά καιρούς καταπιάνομαι με μερικά, τα αφήνω, αλλά με ό,τι πιάνομαι ξεσπαθιάζομαι. Παθιάζει, αυτό το θυμάμαι πολύ καλά. Θυμάμαι τη συνομιλία του Μπαλογιάννη με τον Αλβέρτη μέσα στα ποδητήρια στο Παναθηναϊκό. Εσύ έχει πιο μάλιστα. Τέλος πάντων, και λέει... πάμε αύριο για κυνήγι, για κατάδυση και αυτά και λες εσύ πώς γίνεται, τι γίνεται, κάπως έτσι δεν έγινε. Έτσι ξεκίνησε και κολλήσαμε. Και κολλήσατε εσείς. Και εντάξει, κολλήσαμε. Μετά με τον Αχιλλέα τον Μαματζιόλα. Μετά το σκάκι, θυμάσαι που παίζαμε στέγια σκάκι στο Παναθηναϊκό, γινόταν χαμός. Σκάκι, ας πω μια προσωπική εμπειρία, παίζουμε στη Δράμα με τα χιόνια, έχουμε αποκλειστεί, δεν μπορούμε να πάμε και γυρνάμε με το λεωφορείο πίσω Αθήνα. Ο Λάζαρος είναι επιστήμονας, εντάξει, είναι κορυφαίος στο σκάκι. Έπαιζαν όλη η ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Λάζαρος είναι 3-4 θέσεις πιο πίσω, μέσα στο λεωφορείο. Ο Μποντιρόγκα, ο Αϊνστάιν, εντάξει, παιχτούρα, εντάξει, το έπαιζε και Αϊνστάιν. Δεν ήταν και Αϊνστάιν, αλλά το έπαιζε κιόλας. Ότι τα ξέρει όλα. Ήταν και λίγο το έπαιζε. Ναι, το έπαιζε πολύ μάλλον. Το έπαιζε ότι ήταν πάρα πολύ. Και ο Λάζαρος κέρδιζε όλη την ομάδα του Παναθηναϊκού, αλλά ποιο είναι το φοβερό, με τυφλό σύστημα. Αυτό ρε αδερφέ, πώς το κάνεις ρε. Δηλαδή έπαιρνε ο άλλος το πιόνι εκεί πέρα, το έλεγε στο ε5, το βάζω ξέρω εγώ που το βάζει εκεί πέρα, και έρχει ο Λάζαρος από μακριά, πάρτε μου το αλογάκι και βάλτε το μου από εκεί. Και να τρελαίνονται όλοι. Ναι, εντάξει, δεν ήταν και δύσκολο, γιατί το επίπεδο που παίζανε οι αντίπαλοι ήταν πολύ χαλιά. Παιδικό. Ήταν παιδικό, ναι. Ήταν σαν να παίζω... Εντάξει, φίλε, το ξέρουμε ότι το αλουγάκι το κάνει το γάμα. Κάνει 2-3. Αυτό ξέρατε, έχει μέχρι το γάμα. Αυτά τότε. Εντάξει, ωραία, ήταν όμορφα, ήτανε. Ωραία, κάποιοι ρωτάνε εδώ για NBA, κάποιοι ρωτάνε... δεν πήγαμε στο NBA γιατί είμαστε καλύτεροι παίκτες στην Ευρώπη. Τι πιστεύεις λέει στο NBA, ποιος θα κερδίσει λέει στο NBA, εδώ έχουμε τις ερωτήσεις. Λάζαρε μετράς λέει ο άλλος, ευχαριστώ πολύ τα φιλιά μου. Ποιος θα κερδίσει το NBA παρεπιπτόντως. Τους Lakers πώς τους βλέπεις τώρα που πήγε ο LeBron. Είναι... Θα κάνουν τίποτα. Ξέρεις, είναι δίκοπο μαχαίρι. Μπορεί να κάνουν, μπορεί να μην κάνουν. Γιατί έχουν ξαναδεί αυτό το έργο να πηγαίνει ο Καρλ Μαλόν, να πηγαίνουν να μαζεύονται ο Σακίλ, ο Κόμπι Μπράιαντ και τελικά. Ο Γκάρι Πέιτον είχε πάει και τη χρονιά. Δεν σημαίνει ότι αν πήρε όλου του παιχταράδε ξαφνικά έκανε ομάδα. Ξέρετε, η ομάδα δεν χτίζεται μόνο από τι top μονάδε οι οποίε βάζει ένα κουβά, αλλά πρέπει και χρειάζεται χημεία. Χρειάζεται λίγο τύχη, χρειάζεται πολύ προσπάθεια και σίγουρα θέλει πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή, ναι, δεν... Άλλον παίχτη σαν τον LeBron James έχει εμφανιστεί ποτέ? Όχι ότι είναι ο καλύτερος όλων των εποχών, αλλά έτσι με τα προσόντα του, με ο τρόπος που παίζει. Εγώ πιστεύω με δεύτερον καλό, πολύ καλό παίχτη δεν μπορεί να κάνει με δεύτερο... κουμάντο. Με τον Dwayne Wade που ήταν στο Miami, ήταν και πιο μικρός. Ήταν δηλαδή, ξέρεις, ήταν και λίγο πιο μαζεμένος. Δεν. Τελευταία 5-6 χρόνια τα κάνει όλα μόνος του. Είναι εύλογο ερώτημα. Θα δούμε φέτος πώς θα κάνει και με άλλους αστέρες και πώς θα είναι σε μια ομάδα όπου δεν είναι, ο number one. Οι Lakers δεν πήρανε αστέρια άλλα. All-star παίχτες, δηλαδή που να τους ξέρουμε όλοι, όλος ο κόσμος, δεν έχει πάρει.
Ναι, αλλά μόνο το Ρόντο πήρε, το κοντό το πλημμύριο. Okay, αλλά είναι σε μια ομάδα η οποία από μόνη της είναι βαριά φανέλα. Δεν είσαι ο ένας και είσαι μόνο αυτός. Θα πρέπει να αποδείξει, εγώ πιστεύω, ο Λεμπρόν πλέον ότι δεν είναι στη τύχη, στην κορυφή. Εγώ δεν είμαι με τον Λεμπρόν, δεν μου αρέσει πάρα πολύ ο Λεμπρόν και δεν το θεωρώ από τους καλύτερους. Μένα μου αρέσουν, παραδείγματος χάρη, ο Τζόρνταν μου άρεσε λίγο περισσότερο, αλλά αν είμαι λίγο πιο ρομαντικός και πάω λίγο πιο πίσω, εγώ θα διάλεγα Will Chamberlain, ο οποίος ήταν θηρίο, ο οποίος έτρεχε, ήταν εκατοστάρης και μαραθώνιο ταυτόχρονα. Ήταν τα πάντα. Είχε τι ψούς είχε αυτός? Στα 2.15 περίπου. Ήταν γύρω στα 2.15. Τόσο, ήταν 2.15, αλλά πολύ γυμνασμένος. Με πολλές γυναίκες λένε ότι έχει πάει. Εντάξει. Έτσι ακούγεται. Εμείς φτωχοί Ευρωπαίοι είμαστε μπροστά του. Όχι. Δεν είχαμε τέτοιες ευκαιρίες. Εδώ βλέπουμε πάρα πολλές ερωτήσεις. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε για να κλείσουμε. Επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι. Πώς σου φαίνεται το ράδιο, Λάζαρε? Το ράδιο είναι πάρα πολύ καλό. Να πάρουμε εκπομπή. Να το φάμε τον Γκόλκα. Να το φάμε τον Γκόλκα. Πόσο % παίρνει ο Γκόλκα στα νούμερα? Λέει ότι βαράει 40%. Καλά, εντάξει. Μέχρι χθες πέσουν. Μέχρι χθες. Από τώρα όμως βάζουμε τα ακουστικά και αυτά είναι κανονικά. Το καλώδιο είναι συνδεδεμένο, να ξέρετε. Τώρα, ναι, δουλεύουνε. Το πετύχαμε. Εδώ. Για να ακούμε και τη μουσική. Να ξαναβάλω βάλω από άλλο κάδρο, γιατί από εκεί θα το βάλω έτσι ανάποδα. Έτσι, τρέλα. Έτσι. Θα μας βλέπετε έτσι τώρα, παιδιά. Θα στραβώσουμε. Ανάποδα, ανάποδα. Θα μας βλέπουμε. Τώρα στραβώνει αυτό, τι γίνεται εδώ? Πετρολόγια. Εδώ με την τεχνολογία. Χαμός γίνεται. Τελικά, φίλε, τα media είναι όλη η ιστορία. Ναι, τα media και... Ναι, είναι τα media. Τρεις, τώρα μας βλέπετε κανονικά. Όχι, έτσι, την άλλη. Τώρα είμαστε κανονικά. Ναι, τα media παίζουν πολύ μεγάλο, πολύ σημαντικό ρόλο. Αρκεί να ξέρουμε να τα εκμεταλλευόμαστε, να μην τον παρακάνουμε, να περνάμε και εμείς σωστά μηνύματα που μιλάμε συνέχεια στα media. Και θα ήθελα να δώσω έτσι και μια συμβουλή στους πιτσιρικάδες, κυρίως που μπαίνουν και χρησιμοποιούν, κάνουν like, κάνουν διάφορα share, διάφορα comments. Αυτά μπορεί να γυρίσουν και boomerang, Γιάννη, γιατί κάνεις ένα ρατσιστικό σχόλιο, ένα like, παραδείγματος, και μπορεί να σου κοστίσει μια καριέρα. Και έχουμε δει τέτοια παραδείγματα. Ναι, ειδικά με εκείνη την κοπέλα από το Στίβο, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, που ένα χαζό αστείο έκανε ένα σχόλιο που το πήρε από αλλού. Τέλος πάντων. Άρα πήρε χρυσό τώρα, κάτι πήρε πρώτη, δεύτερη, κάτι πήρε, και αντί να την πούν όλοι μπράβο, όλοι τη βρίζανε. Ναι, άρα... Να προσέχουν τα νεαροί φίλοι μας, να μην ανεβάζουν, να μην δημοσιοποιούν κάποια πράγματα που δεν πρέπει. Αλλά εντάξει, είναι και το νεαρό της ηλικίας τώρα, τι να τον πεις τώρα, το πιτσιρικά. Απλώς και σε αυτά μένουνε για πάντα και μετά δεν μπορείς να τα σβήσεις, ό,τι και να κάνεις, ό,τι ανέβηκε στο ίντερνετ τελείωσε, άρα... Όποιο κουμπί πατήθηκε στο λάπτοπ ή στο κομπιούτερ είναι καταχειρωμένο, καταχωρημένο μάλλον. Απλώς λίγη προσοχή, να το διπλοσκεφτούμε, να το διπλοτσεκάρουμε, να μην είμαστε τόσο απλόχεροι, να μην καλημέρα σε έναν... Καλημέρα, τι από το εξωτερικό. Λάζω που έχει ψάρεματα και τέτοια πράγματα. Ναι, καλημέρα, καλησπέρα. Είμαι δυσλεκτικός, παιδιά, συγγνώμη, και τα διαβάζω ανάποδα. Εσύ? Ναι, είμαι δυσλεκτικός. Και έχω επίσημο χαρτί. Έχει επίσημο χαρτί? Έχω πάρει χαρτί. Ναι, απαλλάσσομαι από όλες τις γραπτές εξετάσεις και έτσι όλα τα ορθογραφικά που κάνω δικαιολογούμε. Γι' αυτό γράφω και κοκκινίζει το Word όταν γράφω στο υπολογιστή. Γίνονται όλα κόκκινα. Κάνει tilt. Ναι, αλλά όχι, αλήθεια, είμαι επίσημα δυσλεκτικός με χαρτί και σφραγίδα. Και έτσι έπαιρνες τα πτυχία, ρε? Όχι, τα πτυχία δεν τα περνά. Στο σχολείο, να πω την αλήθεια, έχω κάνει. Δεν έχω τελειώσει πανεπιστήμιο, δεν έχω τελειώσει το λύκειο, όμως έχω κάνει 5 ολόκληρα χρόνια στο γυμνάσιο, Γιάννη. Έτσι, 2 φορές τη Δευτέρα και 2 φορές τη Τρίτη. Γιατί? Την πρώτη πέρασα με την πρώτη κατευθείαν. Ναι, ναι, και μετά 2 φορές τη Δευτέρα, 2 φορές τη Τρίτη. Μετά πήγα πρώτη λυκείου, πέρασα μετά τη δεύτερη, δηλαδή 5 χρόνια δηλαδή, το γυμνάσιο, πέρασα στη τρίτη, στην πρώτη λυκείου και μετά. Ευκλήδη. Ευκλήδη, ναι, Ευκλήδη College, εντάξει. Ευκλήδη. Και κάπου εκεί τελείωσε το έργο. Τελείωσαν οι σπουδές μου. Άγαρμπα.
Δεν πειράζει, το μυαλό σου έχει κάνει τόσα πράγματα, ειδικά το Αθλέντα. Κοίταξε να δεις. Καλό είναι να έχεις τελειώσει το Λύκειο, καλό είναι να μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα. Και εγώ 19 χρόνια μπήκα στο Πανεπιστήμιο και το τελείωσα φέτος. Γιατί τώρα μπορούσα να πάω. Μόλις έλεγα ότι τελείωσα. Και πολύ, είδες τώρα, καμιά 2.000 φωτογραφίες με το πτυχίο που έβγαλα. Ναι, χαμός. Ναι. Εντάξει. Απλώς ήταν η στιγμή. Πιο πολλές φωτογραφίες από το πτυχίο παρά από το μπάσκετ έβλεπα τώρα τελευταία. Εντάξει, μπράβο, συγχαρητήρια. Δεν έχει σημασία. Το σημασία είναι ότι προσπαθούμε να μάθουμε συνέχεια και διαρκώς. Δεν αφήνουμε τον εαυτό μας Στάσιμο, μπράβο. Άρα βελτιωνόμαστε και ξέρετε, το σχολείο δεν είναι πάντα απαραίτητο. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να μάθουμε με πολλές αφορμές. Μπορούμε να διαβάσουμε, μπορούμε να ψάξουμε στο ίντερνετ, να δούμε άρθρα, να δούμε διάφορα βίντεο επιμορφωτικά. Μπορούμε να μάθουμε πράγματα, αρκεί να έχουμε θέληση για μάθηση, θέληση για καινούριες ανακαλύψεις. Και ο κόσμος μιλάς είναι... όμως σαν να έχεις τελειώσει πανεπιστήμιο. Τώρα το είπες και το λες και με σοβαρό ύφος και εδώ όσοι μας βλέπουν στο live, ναι. Ναι, μιλάω σαν να έχω τελειώσει το πανεπιστήμιο. Κάνουμε αυτοδιαφήμιση μόνοι μας, μιλάμε. Ο καλύτερος ψηλός, ο πιο έξυπνος ο ένας τον άλλον. Γιάννη, είσαι ο καλύτερο τεσάρι. Ο Γιάννης λέει ότι εγώ είμαι ο καλύτερο πεντάρι, εντάξει. Καλά, συμφωνούμε όμως και στα δύο. Συμφωνούμε και στα δύο. Ναι. Για να μιλήσουμε λίγο για τα παλιά τώρα, έτσι. Ναι, για Ηρακλή με Byron Dickens, με εμείς. Στα play-off. Τώρα που τα μιλάμε, μόνο εμείς τα ξέρουμε αυτά. Τα ξέρει κάποιος άλλος. Τα ξέρουν. Είναι και κάτι παλιούτζες εδώ πέρα, κάτι παλιακοί, Παοξίδης και Ηρακλειδής. Ναι, εδώ πέρα στέλνουν μηνύματα. Παρισόπλος εδώ, τα θυμάται όλα. Ναι. Ο Ηρακλής έχει. Dickings, Johnson, Carl Max, λίγο πιο παλιά. Και Μισούνοφ, Γιούρις Ντόφτς. Θυμάμαι εγώ, πάρα πολύ καλή ομάδα. Και ο Ηρακλής, να σου πω την αλήθεια, σε κάποια φάση πήγε να κάνει άκρωσα ελληνική ομάδα. Δηλαδή ήταν πρώτη φορά που έπαιξαν μόνο Έλληνες σε μια ομάδα. Και μάλιστα, αν δεις το ιστορικό του Ηρακλή, έχουν περάσει πάρα πολλοί παίκτες. Πήγαν να περάσουν όπου παίξαν εθνική ομάδα. Δηλαδή η μισή εθνική ομάδα προερχόταν από τον Ηρακλή. Και η δικιά σου γενιά. Ναι, ναι, και η δικιά μου γενιά και θα μπορούσαν να είναι ακόμα περισσότεροι. Δηλαδή, από ό,τι θυμάμαι, πήγαν να πάρουν και τον Τικούδη, πήγαν να πάρουν την Τσαρτσαρίδα. Δηλαδή, όλη την ομάδα του 2005 πήγε να την πάρει ο Ηρακλής σε κάποια φάση. Όντως είχε καλή φρουνιά, έδωσε πολύ μεγάλη έμφαση στους νεαρούς. Κάτι το οποίο δεν το κάνουν τώρα τελευταία οι ομάδες. Δίνοντας... άλλη μόδα έχουν τώρα. Ο Ολυμπιακός Ομαδικός έχουν άλλη μόδα. Πάνε και παίρνουν 15 χρόνια ό,τι υπάρχει κυκλοφορεί. Παίζει ένας και άμα παίξει που δεν παίζει κανένας. Αλλά είναι καινούργια μόδα. Είναι καινούργια μόδα, αλλά ξέρετε, δεν φτάνει να τους πάρεις. Πρέπει να δουλέψεις κιόλας. Πρέπει να δώσεις χρόνο συμμετοχής. Να ασχοληθείς μαζί τους. Αλλά πρέπει να δώσεις και χρόνο συμμετοχής. Γιατί... Ποιος θα ασχοληθεί τώρα. Εδώ καίγεται ο κόλλος. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός τώρα θα πήγαν με χίλια ζόρια ο Παναθηναϊκός να βάλει το Χαραλαμπόπουλο. Αυτό το αιώνιο ταλέντο και ταλέντο και ταλέντο. Μας ζαλίσαν όλοι με το ταλέντο. Γιατί σιγά-σιγά αυτό στη δικιά μας γενιά, άμα εμφανιζότανε να είμαστε στην ίδια ηλικία. Δεν υπήρχε περίπτωση να παίξει. Θα τον τρώγαν όλοι. Ποιος θα τον άφηνε αυτόν να κερδίσει θέση. Σαν τι θέση, ας πούμε, είναι ο Χαραλαμπόπουλος τώρα αυτή τη στιγμή. Τι θέση παίζει. Ναι. Τρία. Τώρα τι θες να σχολιάσω εγώ. Εντάξει, ο Γιάννης δεν μασάει. Τα λέει έξω από τα δόντια. Για όχι, τώρα, μα έχει κάτσει εδώ. Ναι, σε έχει κάτσει εδώ. Εντάξει. Πες μου, τι θα έπαιζε. Τρία. Θα τον άφηνε ο Κακιούζης. Πες μου, θα τον άφηνε. Κοίταξε, χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο Χατζιβρέτα, σαν διάρο τριάρι, θα το υπήρχε ποτέ περίπτωση. Μην πας πολύ μακριά. Στο All Star της Πάτρας πήγαμε βετεράνοι και παίξαμε με τους top 20 χρονών. Top 20 χρονών, δηλαδή οι καλύτεροι 20άριδες σε όλη την Ελλάδα. Που πήραν χρυσό μετάλλιο. Και κατεβήκαμε και τους κερδίσαμε. 30 πόντους. Εντάξει, μπράβο, 30 πόντους. 30 πόντους. Και εμείς ήταν. Το Μάικ τον Ιφαντή είχαμε 49 χρονών. Κάποιος λέει δεν ακούγεται καλά, δεν ακουγόμαστε. Αν δεν ακουγόμαστε, παιδιά, στο ράδιο. Πώς το λένε, έκο, ναι. Βάλ' το κάπως έτσι εδώ πέρα. Εντάξει. Ο ηχολήπτους μας εδώ πέρα. Ναι. Λοιπόν, όσοι... Ένα κιλό μέλι λέει. Μπράβο. Όσοι θέλετε να μας ακούσετε, θα μπείτε στο ράδιο, σε ποιο κανάλι είναι στο ράδιο. Λίμπερο 107,4. Λίμπερο 107,4. Θα μας βρείτε από εκεί. Προφωνίζει αυτό, βάλτε από εκεί. Μπράβο. Α, λοιπόν,
Έμπειρος ο Γιάννης Γιαννούλης, είναι έμπειρος ψηλός. Και έτσι που λες με τον Χαραλαμπόπουλο, συνεχίζω αν και πας να αλλάξεις. Εγώ δεν αλλάζω, δεν το ξεχνάω. Δηλαδή, τι να παίζει τεσάρι, θα τον έπιε ο Τικούδης. Τι θα τον έκανε ο Τικούδης, μόνο παίζει. τι ξύλο θα μάζευε, θα ξύλωγε το πρωί και θα τον έλεγε Βασιλάκι, έλα εδώ. Αρχίζει να μετράς από το πρωινό. Ή ο Φώτσης που θα πει, κατάλαβες, δηλαδή πάνε να φτιάξουν τώρα ένα. Γιατί δεν υπάρχουν νέοι παίχτες. Υπάρχουν νέοι παίχτες, υπάρχουν, εγώ δεν θα έλεγα ότι δεν υπάρχουν, απλώς δεν, ίσως δεν υπάρχουν προοπτικές, ίσως η νέα γενιά δεν προσπαθεί τόσο πολύ αυτό. Αυτό ναι. Εγώ το έχω αντιληφθεί, δηλαδή εγώ βλέπω μια διαφορά στη γενιά. Βέβαια και όταν ήμασταν εμείς οι μικροί το ίδιο λέγανε και οι παλαιοί, ξέρεις, και τώρα το σκέφτομαι καμιά φορά και λέω έτσι είναι, κράζανε οι παλαιοί. Όχι, και τώρα μεγαλώσαμε εμείς και πήγαμε στις θέσεις. Εμάς μας κράζανε γιατί μας ζηλεύανε. Γιατί βλέπανε ότι νέο αίμα έρχεται, νέο στυλ μπάσκετ, γιατί η αλλαγή του μπάσκετ με αποκορύφωμα του 2005 η ομάδα που πήρε και το χρυσό και το 2006 που έφτασε τελικό παγκοσμίο που δεν υπάρχουν στο ποδόσφαιρο ποτέ αυτά, ποτέ. Να κράξουμε λίγο το ποδόσφαιρο. Εμάς μας ζηλεύανε γιατί βλέπανε ότι τους τρώγαμε τη θέση. Αυτά που λέω εγώ τώρα και αρκετοί που εντάξει και εσύ δεν θες εσύ να πεις, τσάτσε. Όχι, λέω. Τι. Λέω, μια χαρά τα λέω. Μα λέω ότι πρόβλημα στη νέα γενιά είναι πρόβλημα νοοτροπίας. Απλώς λέω ότι και κάπως λέγανε και οι παλιοί, το δικαιολογούσαν, το δικαιολογείς τώρα εσύ, αλλά εντάξει, καλά. Ας πούμε έτσι, έχει όντως πρόβλημα νοοτροπίας στη νέα γενιά. Έχω την αίσθηση ότι επειδή τα έχουν όλα έτοιμα, δεν προσπαθούν. Και το μήνυμα, αν μπορούμε να περάσουμε ένα μήνυμα και αν μας ακούνε νέοι πιτσιρικάδες είτε ασχολούνται με το άθλημα, είτε κάνουν σχολείο, είτε θέλουν να κάνουν καριέρα, μην τα βρίσκετε όλα, μην κατεβάζετε τα χέρια, κάντε προσπάθεια, εκδικήστε. Δεν σας ανήκει τίποτα. Ορμάτε εκεί πέρα, έτσι. Προπόνηση, πίεση. Την πίεση δεν πρέπει να σας βάζουν άλλοι. Δεν πρέπει να βάζουν οι γονείς πίεση, δεν πρέπει να βάζει ο προπονητής πίεση ή σε οτιδήποτε κάνετε, να σε βάζει κάποιος άλλος. Πρέπει μόνοι σας να φτιάχνεστε, να ετοιμάζετε για τον κόσμο. Γιατί αν είστε ακόμα νεαροί και είστε μαθητές, μόλις τελειώσει το σχολείο, τίποτα. Κατευθείαν μπαίνετε στην κοινωνία. Για τις ακαδημίες, τη γνώμη. Έχετε πολλές ερωτήσεις. Εντάξει, τώρα μπορούμε να αναπτύξουμε πάρα πολλά. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ποιος είναι ο νικητής. Okay, μπορεί ο Παναθηναϊκός, μπορεί ο Ολυμπιακός, είναι δύο ομάδες, αλλά αυτές οι δύο πιστεύω ότι θα πάνε στο τελικό. Δεν πιστεύω να γίνει κάποια έκπληξη. Δυστυχώς το λέω, θέλω να το τονίσω αυτό. Γιάννη, εσύ είσαι ο καθοδηγητής, εσύ βάζεις τα θέματα. Άρα βάλε, παίξε μπάλα, βάλε θέμα. Εδώ θα συζητήσουμε. Έκραξες για το ποδόσφαιρο. Ήταν κατά τύχη αυτό, το είχες σκόπιμο. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ χθες κέρδισε μέσα στο Μίνσκ 1-4. Μέσα στο Μίνσκ. Μέσα στο Μίνσκ. Το Μίνσκ, ξέρεις ότι είναι 70 χιλιόμετρα του Τσερνομπίλ. Εκεί είναι το Μίνσκ. Εκεί είναι στη Λευκορωσία. Καμιά 70 χιλιόμετρα είναι το Τσερνομπίλ. Εκεί που έγινε το boom το 86. Ναι. Στην τύχη λίγο τα λες, δεν πειράζει. Όχι, ρε, τότε έγινε. Το έχει μετρήσει τα χιλιόμετρα. Αδερφέ, πανεπιστήμιο έβγαλα. Ω, έβγαλε και πανεπιστήμιο. Δίπλωμα έχει. Τυχείο, τι δίπλωμα από το κινητό είναι. Εντάξει, το θέμα είναι ότι να παίξουν. Τώρα ξεκινάει το πρωτάθλημα, το ελληνικό πρωτάθλημα, να πούμε. Ναι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Από ό,τι είδα λίγο, ο Παναθηναϊκός νομίζω είναι. Το Παναθηναϊκό, βέβαια. Κοίτα, ναι. Δύσκολα βέβαια βγάζει συμπεράσματα, ειδικά τώρα στο ξεκίνημα, ξέρεις, αυτά αλλάζουν. Ναι. Αλλάζουν. Θυμάσαι μια χρονιά, τότε όταν ήμασταν μαζί και όλα ήμασταν αίτητοι. Είχαμε κάνει 30-0, δεν θυμάμαι, ένα σκορ απίστευτο. Ωραία, ναι. Και μετά χάσαμε στο πρωτάθλημα, φίλε. Έτσι ήταν. Όχι, είχαμε κάνει ένα σερί. Τώρα να πούμε και για το συγχωρημένο τον Παύλο του Γιαννακόπουλου. Uh-huh. Είχαμε κάνει αυτό το σερί που λέει ο Λάζος. Τώρα δεν θυμάμαι πόσες νίκες. Ήταν 25-26. Σερί. Και παίζουμε με τη Ρεάλ Μαδρίτη στην έδρα μας. Εντάξει, έχουμε περάσει, ρε παιδί μου, στην επόμενη φάση. Και εντάξει, δεν ήταν και τόσο σημαντικό. Εντάξει, όχι ότι δεν μπήκαμε να κερδίσουμε, να παίξουμε, να κάνουμε, αλλά εντάξει, ήταν λίγο σβηστό το μάτς και χάσαμε στην έδρα μας. Με Τάρλατς που έπαιζε στη Ρεάλ. Ναι, και Τάμπακ. Και χάσαμε μετά από ένα σερί τώρα, ξέρω, 25-27-0, μέσα έξω, Ευρώπη, Ελλάδες, όλα, κύπελα, όλα. Και έρχεται ο Παύλος Γιαννακόπουλος μέσα από διτήρια
μαζί με Θανάση και μας φώναζαν. Μας ρίχνει ένα ψηλό μπινιλίκ, μικρό ρε παιδί μου, και λέει: τι είστε, δημόσιοι υπάλληλοι! Δημόσιοι υπάλληλοι! Σας πληρώνουμε στην ώρα, σας κάνουμε. Χάσατε μέσα στην έδρα μας, Παναθηναϊκός δεν χάνει. Άρε Παυλάρα. Ναι, ο Παύλος, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί τον ζήσαμε και οι δύο και χρωστάμε πολλά πράγματα σε αυτόν. Και μόνο εμείς, όλος ο αθλητισμός, όλο το μπάσκετ και όλος ο αθλητισμός, καλά το λες, όλος ο αθλητισμός. Και εκείνη η χρονιά, το 2002, να πούμε για τους φίλους του ποδοσφαίρου, ήταν η, νομίζω είχε γίνει μια μυστική ψηφοφορία μεταξύ των Παναθηναϊκών, την οικογένεια των Παναθηναϊκών, για να αναλάβει το ποδόσφαιρο. Θυμάμαι κάπως το είχε συζητήσει ο Αλβέρτης με τον Ποντίρουγα και κάπου έτσι, ξέρεις, ότι ήταν στο τσακ τότε το 2001-2002 να πάρει την ΠΑΕ, να πάρει το ποδόσφαιρο. Και για 1-2 ψήφους κάπως κάτι, δηλαδή τελευταία στιγμή δεν πήρανε. Πιστεύω έπρεπε να πάρει και το ποδόσφαιρο ο Γιαννακόπουλος. Και τότε θα βλέπαμε κανένα Ζιντάν. Ποιος είναι πιο καλός στην Ευρώπη? Φέρ' το εδώ. Έτσι αγόραζε παίκτης ο Παύλος ο Γιαννακόπουλος. Εντάξει, έφτασε και η ώρα. Έχει πάει 10, είδες πως περάσανε. Ναι, πέρασε γρήγορα όντως. Δύο ρίτσες. Ναι. Τελικά όταν περνάει καλά η ώρα περνάει γρήγορα. Όχι, ανάποδα το είπες. Ανάποδα περνάει ωραία, περνάει γρήγορα. Όχι, η ώρα. Ναι, όταν περνάει ωραία περνάει γρήγορα, αυτό λέω. Εγώ τι είπα, αυτό είπα. Όταν περνάει η ώρα, όταν περνάει γρήγορα. Περνάει ωραία. Εντάξει, τώρα να μας συγχωρέσετε. Πολύ ωραία παρέα. Πολύ ωραία παρέα. Γεμίσαμε 2 ώρες. Να πούμε τα χαιρετίσματά μας στους οδηγούς στο ταξί. Α. Να τους ευχαριστήσουμε. Να πούμε κάτι, όταν καθόμαστε πίσω λίγο να κάνω το κάθισμα, όταν καθόμαστε πίσω να κάνω το κάθισμα μπροστά. Τα ρίφα boys, αφού βλέπετε ότι είμαστε κροκόδιλοι, θέλετε να μας βάλετε μπροστά, μπροστά δεν χωράμε. Συνοδηγός, δεν χωράμε. Πρέπει να μπούμε μέσα πίσω και να τραβήξει τη θέση τέρμα μπροστά. Ή οδηγάμε. Αποφασίστε. Καλή βάρδια σε όλους τους οδηγούς να πούμε. Καλή συνέχεια. Φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ. Κάναμε πολλά live εδώ πέρα και Instagram και Facebook και όλα εδώ πέρα. Τεχνολογία full. Σωστά. Να ευχαριστήσουμε τον Λάζαρο που σήμερα, τώρα που έμαθε το δρόμο. Να το φάμε τον κόλκο να την κάνουμε μαζί την εκπομπή. Θα πάμε 40, μετά κανείς δεν ακούει τίποτα άλλο. Θα μείνει ένα ραδιόφωνο. Ναι, θα τους κλείσουμε όλους. Αυτό έτσι. Όπα, ερώτηση. Ναι, ζωντανή παρέμβαση. Εσύ, ζωντανή παρέμβαση. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Στείλανε κανένα δυο φίλοι τώρα που σας ακούνε και ρωτάνε και τον Λάζαρο και εσένα πού μπορεί να φτάσει ο φετινός ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Πού μπορεί να φτάσει. Κοίταξε, πέρυσι την προηγούμενη χρονιά ήταν το top. Ο στόχος, όπως είπαμε και στις άλλες εκπομπές, ότι το ελληνικό πρωτάθλημα δεν μας πολυκαίει. Αυτή είναι η δικιά μου γνώμη. Ναι. Πρέπει να βάλει στόχο ο ΠΑΟΚ, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, να φτάσει στο Final Four της Ευρώπης. Αυτός είναι ο στόχος. Το κύπελλο είναι μαντεψιά, όπως πάλι είπα. Στην Ελλάδα δεν μπορείς να χτυπήσεις τώρα Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Ναι. Κατά τα ψέματα είναι. Οπότε πρέπει ο ΠΑΟΚ για μένα να πάει και να βάλει στόχο ότι κοίταξε, καλύτερα να κάνω το rotation αυτά του Λουτσέσκου, τα rotation που λέει, στην Ελλάδα για να είναι η ομάδα full για Ευρώπη. Λάζαρε. Είναι πολύ δύσκολο αν πούμε ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν ξεκαθαρίσει τις πρώτες δύο θέσεις. Μια τρίτη θέση θα ήταν υπέρβαση, πραγματικά υπέρβαση, αλλά το πρωτάθλημα αρχίζει και δυναμώνει πάρα πολύ. Δηλαδή, βλέπουμε τρίτες, τέταρτες, πέμπτες ομάδες πολύ δυνατές. Δηλαδή, είναι η Λίμνος, είναι ο Άρης, είναι το Λαύριο, είναι η Προμηθέας. Είναι πολλές ομάδες οι οποίες μπορούν να χτυπήσουν και αυτές την τρίτη θέση. Δυστυχώς παίζεται η μπάλα εκεί, δηλαδή το ποιος θα πάρει την τρίτη θέση. Άρα, θα συμφωνήσω με τον Γιάννη όσο αφορά το Final Four. Θα μπορούσε να βάλει ένα στόχο, να θυσιάσει κατά κάποιο τρόπο το ελληνικό πρωτάθλημα και να πει ότι πάω για την Ευρώπη, να συγκεντρωθεί εκεί, να βάλει όλες τις δυνάμεις και να κάνει την έκπληξη. Αυτό έχει ο ΠΑΟΚ, να δείξει καλό μπάσκετ, να συσπυρώσει λίγο κόσμο, να έρθει ο κόσμος και να παρακολουθήσει ένα ωραίο παιχνίδι χωρίς να είναι έρμιος μιας νίκης ή μιας ήττας. Ωραία. Και μια δεύτερη ερώτηση και αποχωρώ εγώ να κλείσετε. Αν πιστεύετε ότι ο Ιβάν Σαββίδης πραγματικά μπορεί να βοηθήσει το μπασκετικό ΠΑΟΚ.
Τώρα, τι, θα απαντήσει ο Λάζαρος και επειδή ξέρω ότι ο Ιβάν Σαββίδη μας ακούει, θα σου σαρώσει κάποια. Да, всем привет, Иван, вы нас слышите прекрасно, все зрители хотят увидеть вас именно в баскетболе, в баскетбольном ПАОКе, так что приходите, пожалуйста, и мы вас поддержим. Λοιπόν, είπα ο Γιάννης Γιαννούλης θα επιστρέψει ξανά στο ΠΑΟΚ αν έρθει ο Ιβάν Σαββίδης και να λάβει. Παίζω και αλλαγή, όχι βασικός. Και αλλαγή, εντάξει. Εγώ πρώτος, εσύ αλλαγή πίσω μου. Εντάξει. Εγώ κουβαλάω και τις μπάλες να μαγειρίστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Ήταν μια ωραία παρέμβαση. Γεια σας. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. International εκπομπή σήμερα σε όλες τις γλώσσες, χαμός έγινε, ναι. Και μας βλέπουν, εγώ βλέπω εδώ, μας γράφουν ρώσικα, αγγλικά, ισπανικά, ιταλικά, όντως μας ακούν από όλο τον κόσμο, ε. Ναι, yes. Yes, yes. Of course. Si. Si, oui. Μόνο Γαλλία δεν παίξαμε. Γαλλία δεν παίξαμε, ναι. Θα παίξουμε τους Γάλλους τώρα. Ναι, οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι είναι, δεν κάνουν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Μπίλι, κλείσε μας. Ευχαριστούμε, Λάζερ, πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Είσαι υπερκομμάτιας. Ωραία. Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας ακούει και τα αυτά που μας στέλνει. Πολύ ωραία, ναι. Γεια σου, Όλγα. Γεια σου, Ολγάκη. Τα λέμε. Τα λέμε. Γεια σας, παιδιά.